Απόγευμα 5ης 18 Μαΐου και αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε στο Αντιγόνη Βαλάκου. Σήμερα ξεκινάνε οι μέρες ερασιτεχνικού θεάτρου. Θα δούμε την παράσταση, αλλά επειδή η μαγεία βρίσκεται στα παρασκήνια, εγώ λέω να πάμε να βρούμε λίγο τους ηθοποιούς πριν και το τρίτο κουδούνι. Πάμε. Χαίρετε! Ήρθαμε λίγο και πριν το χτύπημα του τρίτου κουδουνιού. Γεια σας! Γεια σας! Καλή επιτυχία δεν λένε πριν την παράσταση. Συνήθως κάτι άλλο λένε, αλλά δεν επιτρέπεται να το πούμε on camera. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε λίγο να πιάσουμε συζήτηση όσο μπορούμε. Θα κάτσω εδώ αναπαυτικά. Λοιπόν, λίγο να μιλήσουμε για την παράσταση, για την ομάδα σας, καθώς και για τον τίτλο της παράστασης. Λοιπόν, παίζουμε τη Μύδια του Μπόστ. Είμαστε η θεατρική ομάδα της Νέας Περάμου. Μύδια, Μύδια! Σκάσε ψαρά να σκούφανες. Κάθε πρωί τα ίδια. Χίλιες φορές σου το είπαμε. Η Μύδια κοιμά. Εγώ κάνω το ψαρά. Είναι ένας πολύ ωραίος ρόλος. Φωνάζω εγώ την τροφό του μεταξύ και δεν την αρέσει και ξυπνώ τη Μύδια. Ξέρεις. Μην μας πεις παραπάνω, εντάξει, ούτως ή άλλως θα τη δούμε την παράσταση. Λοιπόν, και να ρωτήσω έτσι και εσένα, να μας πεις για το μακιγιάζ σας, το οποίο βλέπουμε ότι είναι ίδιο σε όλους τους ηθοποιούς. Ναι, σε όλους. Τι αποσκοπεί αυτό? Το μακιγιάζ μας έχει να κάνει με το Μπόστ, το εκπροσωπούσε αυτό και είναι αυτό. Ξεκινάτε πρώτη τις ημέρες του ερασιτεχνικού θεάτρου. Αυτό δεν ξέρω κατά πόσο είναι καλό ή κακό για την ομάδα σας. Πώς αισθάνεστε? Έχουμε λίγο αγωνία, τρακ, αν θα έχει και κόσμο, πώς θα τους φανεί αυτό το έργο. Όταν ανεβαίνεις πάνω στη σκηνή, τι είναι αυτό που σκέφτεσαι και όταν τελειώνει η παράσταση, τι είναι αυτό που περιμένεις από τον κόσμο? Σκέφτομαι να μην κάνω κάποιο λάθος και... προσπαθώ να καταλάβω τις εκφράσεις των ανθρώπων για να δω αν τους αρέσει ή όχι. Φέτος οι μέρες ερασιτεχνικού θεάτρου περιλαμβάνουν 6 συνολικά παραστάσεις. Βεβαίως ο αριθμός αυτός θα μπορούσε να ήταν μεγαλύτερος, αλλά λόγω του ότι υπήρξαν κάποιες θεατρικές ομάδες οι οποίες αντιμετώπισαν σε ατομικό επίπεδο ορισμένα προβλήματα, έτσι η συμμετοχή ήταν μικρότερη. Ωστόσο, ο αριθμός αυτός εμάς μας δίνει τη δυνατότητα να προβάλλουμε την δουλειά. Η Πόπη, η οποία ήθελε να κρυφτεί, τελικά δεν ξέφυγε από το δαιμόνιο μάτι του Απόστολου. Και ναι, να μπήκαμε, εισχωρήσαμε, χαίρετε. Γεια σας. Ποια από τις δύο είναι η Πόπη? Κυρία. Εσείς η Πόπη? Και γιατί ντρέπεσαι, θα ανέβεις στη σκηνή να υποδηθείς ένα ρόλο και ντρέπεσαι εμάς? Ναι, βασικά είναι το άγχος, είναι όλα και... Είναι η πρώτη φορά που ανεβαίνεις στη σκηνή του θέατρου? Όχι. Οπότε γιατί να έχεις άγχος? Δεν ξέρω. Λίγο άγχος είναι πάντα παραγωγικό, έτσι, σωστά? Γεια σας. Πώς είστε? Α, όχι καθόλου. Καθόλου? Καθόλου, ναι. Νομίζω ότι έχουμε μια πολύ έτοιμη παράσταση και ναι, νιώθουμε πολύ χαρούμενοι που θα την παρουσιάσουμε. Εντάξει, είμαστε χαρούμενοι. Και δεν έχουμε καθόλου άγχος. Τέλεια, εξαιρετικά. Ό,τι πρέπει. Λοιπόν, να σας αφήσω να συνεχίσετε το μακιγιάζ σας και τα λέμε στη σκηνή. Το κάνετε ερασιτεχνικά. Δεν ξέρω αν κάποιοι από εσάς θέλατε να το κάνετε κάποτε επαγγελματικά, αλλά ίσως δεν σας βοήθησαν οι συγκυρίες. Ακούω εγώ. Ναι, μας αρέσει πάρα πολύ στο ερασιτεχνικό θέατρο. Είναι κάτι το οποίο το αγαπάμε και είναι ο σκηνοθέτης ο οποίος... μας βγάζει αυτά τα τόσο ωραία συναισθήματα. Την άλλη μέρα το πρωί πηγαίνω και το βρίσκω. Γιάννη! Δεν σε παντρεύομαι. Ο γάμος είναι ρίσκο. Η εργασία του κριτικού δεν είναι σταθερή. Επιζητώ ένα δεσμό που είναι επιμερή. Δεν έχει σταθερή δουλειά. Και αν εγώ σαν μείνεις, θα με χτυπάς, θα με κλωτσάς και συνεχώς θα πίνεις. Θα τριγυρνάς στα ματιά, θα σπάνεις τα πλευρά μου. Ο σκηνοθέτης πάντα καθοδηγεί, έτσι. Mm-hmm. Πάντα καθοδηγεί. Μας αρέσει ο σκηνοθέτης μας, είναι... Πάρα πολύ, όλοι τον αγαπάμε και το στηρίζουμε, όπως και αυτός εμάς. Λοιπόν, εγώ θα το πω σκατά, γιατί έτσι λένε στο θέατρο, δεν λένε καλή επιτυχία, λένε σκατά, σας εύχομαι ό,τι καλύτερο. Να μην σκέφτεστε τις ατάκες σας, απλά να το ζήσετε. Αυτό. Φιλάκια πολλά. Εμείς πάμε να δούμε την παράσταση. Δύο, δύο, δύο.
εγώ από εκεί μπορεί να σε ζητήσω. Ναι, κόσμο και δουλειά. Μητέρα, κόσμο και δουλειά. Την πράσινη τη μίξα σου, μην την έφυσα. Ευχαριστούμε από καρδιάς τον σκηνοθέτη μας, τον Άκη τον Τζονίδη, που τόσα χρόνια στέκεται κοντά μας και μας έχει διδάξει να αναζητούμε τη δική μας αλήθεια μέσα από την αλήθεια του θεάτρου.